Παράκτιες εταιρείες, τραπεζικοί λογαριασμοί με κωδικούς, ακόμη και βαλίτσες χρησιμοποιήθηκαν για τη διαδρομή του μαύρου χρήματος στις Siemens σε στελέχη των δύο μεγάλων κομμάτων και σε αξιωματούχους, όπως υποστηρίζουν πρώην στελέχη της εταιρείας. Από τις 4 Φεβρουαρίου 1999 η Siemens ξεκλειδώνει πολιτικό χρήμα από τον εταιρικό λογαριασμό στην Deutsche Bank. Μέσω επιταγών της τράπεζας Raiffeisen Bank στο Salzburg, που ήταν και το ορμητήριο των Μιζών, αλλά και τράπεζα στο Rotterdam της Ολλανδίας, τμηματικά 1 εκατομμύριο μάρκα φτάνουν σε λογαριασμούς 7 ατόμων συνεργατών του κυρίου Τσουκάτου. Χρηματικό ποσό που του δόθηκε σε βάρος. Πάντως, ο πρώην στρατηγός Πασόκ υποστηρίζει ότι τα χρήματα πήγαν κατευθείαν στο ταμείο του Πασόκ, κάτι που αρνούνται οι υπεύθυνοι του κόμματος. Τα χρήματα, χωρίς άλλη δική μου ανάμειξη, ήρθαν στον τομέα οικονομικού του Πασόκ. Παρελήφθησαν από τους αρμόδιους του τομέα οικονομικού και εισήλθαν στο ακέραιο στο ταμείο του κινήματος. 1 εκατομμύριο μάρκα, δηλαδή 420.000 ευρώ. Δεν είχα ποτέ καμία προσωπική ανάμειξη ή άλλη αθέμητη συμμετοχή. Πακτολός χρημάτων και για το C4I. Ενώπιον της Γερμανίδας εισαγγελέως Μπόιμλερ, ο πρώην ισχυρός άνδρας της Siemens, Μιχάλης Χριστοφοράκος, κατονομάζει τους ταμείους των δύο μεγάλων κομμάτων, Κώστα Γείτονα και τον εκλειπώντα Γιάννη Βαρθολομαίο, ως τα άτομα που ήρθε σε επαφή για να προωθήσουν τις δουλειές της εταιρείας και ειδικά το σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Είναι ενδεικτικό το σχεδιάγραμμα με τη διαδρομή των Μιζών που κατέγραψε η Γερμανίδα εισαγγελέα στο πόρισμά της. Στη Fairways που έχει λογαριασμό στην Ελβετία μπαίνουν 7 εμβάσματα ύψους 250.000 ευρώ το καθένα. Στις 3 Αυγούστου του 2004 και στις 6 του ίδιου μήνα. Στις 2 Σεπτέμβρη άλλα 2 εμβάσματα φτάνουν στο λογαριασμό της Fairways. Στις 7 Σεπτέμβρη άλλα 250.000 ευρώ αυξάνουν το λογαριασμό της εταιρείας. Στις 15 του ίδιου μήνα ο λογαριασμός φτάνει το 1.500.000 ευρώ για να προσθεθούν άλλα 250.000 ευρώ τον Οκτώβριο του 2004. Όπως θα σημειώσει το πόρισμά της η Γερμανίδα ανακρίτρια, 200.000 ευρώ κράτησε ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, ενώ κατά τη διάρκεια 2005-2006 χρήματα πήραν και οι δύο ταμείες των κομμάτων. Ο Κώστας Γείτονας δήλωσε ότι ουδέποτε έλαβε χρήματα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία αρνείται ότι μπήκαν ποτέ στα ταμεία της μαύρα χρήματα της Siemens.